Επίθεση με πέτρες σε περιπολικό της αστυνομίας στην Οικουμενίτσα έκαναν εχθές αργά τη νύχτα παράνομοι μετανάστες κοντά στον καταβλισμό τους στο νέο λιμάνι. Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματισμό στα δύο αστυνομικών, παρά μόνο υλικές ζημιές, καθώς έσπασε τον μπαρμπρίζ του περιπολικού. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει επίθεση μεταναστών με πέτρες σε αυτοκίνητο της αστυνομίας στην Οικουμενίτσα. Όμως το τελευταίο διάστημα η κατάσταση είναι τεταμένη, καθώς η αστυνομία έχει προχωρήσει σε επιχειρήσεις σκούπ. Ένας 37χρονος υπήκοος Γερμανίας είχε τη δική του συνταγή για ένα ξεχωριστό μπισκότο. Δυστυχώς και αυτόν όμως υποχρεώθηκε να το εκμυστηρευτεί σε αστυνομικούς της Σόπια του Δήμου Ηλίας όταν συνελήφθηκε στον πύργο. Οι αστυνομικοί, σε τυπικό έλεγχο που έκαναν στον δρόμο της ευρύτερης περιοχής του πύργου, σταμάτησαν το αυτοκίνητο που επέβαινε ο 37χρονος. Ψάχνοντας μέσα στο αυτοκίνητο, βρήκαν δεκάδες συσκευασίες με ακατέργαστη αποξηραμένη κάναβη και μία συσκευασία με κατεργασμένη. Όλα μαζί, συνολικό βάρος 3,8 γραμμάρια. Το μάτι τους έπεσε όμως και σε ένα ύποπτο μπισκότο, για την παρασκευή του οποίου είχαν χρησιμοποιηθεί φυτικά αποσπάσματα κάναβης, όπως ανέφερε ο 37χρονος στους αστυνομικούς. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο μεγάλος σεισμός της 8ης Ιουνίου του 2008 χτύπησε την Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, μεταξύ των οποίων ήταν και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πάτρας Άγιος Ανδρέας. Σήμερα, στο πλαίσιο της θλιβερής επετείου, οι γιατροί και οι νοσηλευτές προχωρούν σε τρίωρη στάση εργασίας και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Αφορμή, όπως καταγγέλλεται από τους συνδικαλιστές, είναι η συμπλήρωση 3 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουνίου που χτύπησε το κεντρικό κτίριο του νοσηλευτικού ιδρύματος σε συνδυασμό με τις σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών αλλά και την έλλειψη που καταγράφονται καθημερινά από υγειονομικό υλικό. Από τη μέρα εκείνη, τριτοβάθμια περίθαλψη στην περιοχή μας έχει ακόμα ανοιχτές πληγές που ταλαιπωρούν όλους, ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε διάψευση των φημών περί ομαδικού βιασμού των δύο νέων απομετανάστες προέβη η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Σχετικά με πρόσφατες καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες του διαδικτύου για ομαδικό βιασμό προημερών νεαρού ζευγαριού στην περιοχή της Πάτρας, ανακοινώνεται ότι ουδέποτε καταγγέλθηκε σε οποιαδήποτε τοπική υπηρεσία τέτοιο περιστατικό. Και από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο για την τέλεση τέτοιου αδικήματος. Σήμερα το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Φωκίδας οργάνωσε σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο δεύτερο νηπιαγωγείο Άμφισσας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δυστυχώς ελάχιστων γονέων. Το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Φωκίδας ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για τη φιλοξενία και η εταιρεία Δελφή Δίστομο για την παραχώρηση του προπλάσματος για την άσκηση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Τόση 15,5% στον αριθμό των ΙΧ που πουλήθηκαν το Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, δείχνουν τα στοιχεία του συνδέσμου εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων και αυτό παρά την απόσυρση. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ελστάτ, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των νέων αηδίων κυκλοφορίας μειώθηκε κατά 43,7% στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΕΑ, το Μάιο ταξινομήθηκαν 10.191 επιβατικά αυτοκίνητα. Το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργούν στην τοπική οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο των εργολάβων, οι μεγάλες οφειλές του οργανισμού σχολικών κτηρίων, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, ο βουλευτής Αχαΐας Νίκος Νικολακόπουλος. Ο κύριος Νικολακόπουλος ρωτά τους Υπουργούς γιατί επικρατεί αυτή η κατάσταση και πότε θα εξοπλιστούν οι οφειλές του ΟΣΚ στην Αχαΐα. Ο ΟΣΚ έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να στέλνει χρήματα για την εξόφληση των οφειλών που έχει σε διάφορες περιοχές της χώρας και καθημερινά αυξάνονται οι πιέσεις των κατασκευαστών που ζητούν να εξοπλιστούν οι εργασίες που έχουν κάνει.